Η ώρα της γης λοιπόν αύριο, θα πρέπει όλοι να κλείσουμε τα φώτα. Περισσότερα θα πούμε με τον κύριο Ιάσονα Κάντα, επικεφαλής τμήματος επικοινωνίας και κινητοποίησης πολιτών WWF Ελλάς. Να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές. Όπως τονίζει WWF, η φετινή ώρα της γης είναι μια ευκαιρία να ενώσουμε όλοι τις φωνές μας, να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα για την προστασία της φύσης και για την ανάγκη βέβαια να στραφούμε σε πιο βιώσιμες επιλογές. Ακριβώς έτσι είναι. Η ώρα της γης αύριο, 8:30 ώρα το βράδυ. Είναι η ευκαιρία που έχουμε σε όλο τον κόσμο, γιατί είναι μια παγκόσμια συμμετοχική εκστρατεία, να στείλουμε ένα μήνυμα για μια νέα αρχή στη σχέση μας με τη φύση. Μας έχει διδάξει η πανδημία με τον πλέον τραγικό τρόπο ότι η υγεία όλων μας εξαρτάται από την υγεία του πλανήτη και οι παγκόσμιοι ηγέτες, ειδικά μέσα στο 2021, πρέπει αυτό να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους. Επομένως, ναι, αύριο στέλνουμε όλοι το μήνυμα και ήδη από τώρα μπορούν οι πολίτες να συμμετέχουν μέσα από την ιστοσελίδα www.wwf.gr. Μάλιστα. Πρακτικά κερδίζουμε κάτι, θα κλείσουμε τα φώτα την συγκεκριμένη ώρα. Πρακτικά, αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία δεν είναι αν πρακτικά κερδίζουμε σε επίπεδο εξοικονόμησης, παρότι και τα προηγούμενα χρόνια έχει φανεί ότι υπάρχει μια σχετική εξοικονόμηση. Το σημαντικότερο είναι ότι κερδίζουμε σε επίπεδο συμμετοχής του κόσμου για να καταλάβουν οι πολιτικοί μας ότι το περιβάλλον πλέον παίζει τεράστιο ρόλο στις αποφάσεις που παίρνουμε ως πολίτες. Αυτό έχει σημασία και για μας η ώρα της γης, όπως θα ήθελα να είναι και για όλους μας, είναι κάθε ώρα. Ο συμβολισμός αυριανής ώρας μας φέρνει όλους κοντά, αλλά κάθε ώρα πρέπει σαν πολίτες, σαν καταναλωτές, σαν μέλη οργανώσεων ή αυτοφιών συλλογικοτήτων και πρωτοβουλειών, να παλεύουμε για έναν καλύτερο κόσμο, να παλεύουμε για τον πλανήτη μας που είναι το σπίτι μας. Και βέβαια καθοριστικής σημασίας το τρέχον έτος, το 2021, κατά τη διάρκεια του οποίου Ευρωπαίοι ηγέτες, ακόμα και σε παγκόσμια κλίμακα, θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις, σημαντικές αποφάσεις για την κλιματική κρίση, για την βιοποικιλότητα, για την φύση γενικότερα. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Το 2020 που μας πέρασε ήταν έτος ορόσημο παγκοσμίως και για την βιοποικιλότητα αλλά και για την κλιματική αλλαγή, διότι είχε δύο παγκόσμιες συνδιασκέψεις αντιστοίχως, στις οποίες οι ηγέτες τι θα έκαναν, θα έκριναν την τελευταία δεκαετία πώς θα πήγαμε ως ανθρωπότητα. Δυστυχώς να πω εδώ ότι δεν πιάστηκαν οι στόχοι του ΟΗΕ σε κανένα από τα δύο μέτωπα. Και θα αποφάσιζαν για το τι μέλη γενέστε την επόμενη δεκαετία και επομένως τι μέλη γενέστε για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη. Όλες αυτές οι συνδιασκέψεις έχουν μεταφερθεί για το 2021. Εμείς το αποκαλούμε χρονιά ορόσημο ή super year αγγλιστή, διότι με πρώτη την παγκόσμια συνδιάσκεψη για το κλίμα στη Γλασκόβη τον Νοέμβριο, οι ηγέτες μας καλούνται επιτέλους να αντιληφθούν ότι πρέπει να πάρουν γενναίες αποφάσεις. Πρέπει να αλλάξουμε ρότα. Το αισιόδοξο είναι ότι έχουμε τα μέσα και τον τρόπο σαν ανθρωπότητα. Προλαβαίνουμε αν δράσουμε τώρα, αλλά είμαστε η τελευταία γενιά που προλαβαίνει να αντιστρέψει την κατάσταση πριν αυτή γίνει μία αντιστρέψη. Το μήνυμα της WWF ποιο είναι? Το μήνυμά μας για φέτος είναι να κάνουμε μια νέα αρχή, σαν ανθρωπότητα, σαν πολίτες, σαν πολιτικές ηγεσίες, σαν επιχειρήσεις, να κάνουμε μια νέα αρχή στη σχέση μας με την φύση, να τη δούμε διαφορετικά και να καταλάβουμε ότι, θα το ξαναπώ αυτό, ότι η υγεία του ανθρώπου εξαρτάται από την υγεία του πλανήτη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί παλεύουμε τελικά για την ίδια μας την επιβίωση. Δεν είναι απλά η μάχη για ένα περιβάλλον που είναι μακρινό από εμάς και για μια φύση που απλά είναι καλό να την προστατεύσουμε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν...